Μια νέα κορυφαία διάκριση για το ερευνητικό έργο του απέσπασε ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Αριστίδης Τσατσάκης, ο οποίος συγκαταλέγεται στους τρεις κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως. Αισθάνομαι υπερήφανος για την αναγνώριση αυτή στο έργο μου και στο πρόσωπό μου. Συνολικά 11 Έλληνες επιστήμονες που εργάζονται σε ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς περιλαμβάνονται στη λίστα των 6.400 επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, όπως αυτή προκύπτει από την απήχηση του έργου τους τα τελευταία 11 χρόνια. Ουσιαστικά η διάκριση αυτή συνιστά την παραδοχή, την αποδοχή των επιστημονικών θέσεων, εργασιών και συμπερασμάτων μου και των συνεργατών μου επίσης από τους σύγχρονους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο που χρησιμοποιούν και αναφέρονται στο έργο μου αυτό, που αφορά θέματα τοξικολογίας, φαρμακολογίας, ασφάλειας και εκτίμησης κινδύνων από πολλαπλές εκθέσεις. 4 εξ αυτών εργάζονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Μεταξύ των κορυφαίων Ελλήνων πανεπιστημιακών και ερευνητών ηγούνται ο καθηγητής ιατρικής και πρίτανης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος, με 2.358 δημοσιεύσεις και 71.340 ετεροαναφορές. Ακολουθούν ο καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Αριστίδης Τσατσάκης με 993 δημοσιεύσεις και 13.148 αναφορές. Στην τρίτη θέση κατατάσσεται ο καθηγητής πληροφορικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, Γιώργος Καραγιαννίδης. Χαίρομαι επιπρόσθετα όμως, γιατί η διάκριση αυτή οπωσδήποτε τιμά και αναδεικνύει το τόπο μας, την Κρήτη, το Πανεπιστήμιό μας, όπως και τη χώρα μας, σε παγκόσμιο επιστημονικό επίπεδο και γιατί αναφαίνεται η δημιουργία και η παραγωγή πρωτότυπου έργου και γνώσεις. Ο Αριστίδης Τσατσάκης έχει αποσπάσει αναρρύθμιτες διεθνείς διακρίσεις για το ερευνητικό έργο του στον τομέα της τοξικολογίας, των πολυμερών και των νανοϊλικών. Μαζί με τους συνεργάτες του το τελευταίο διάστημα έχουν δημοσιεύσει και σημαντικές εργασίες, οι οποίες αφορούν στη διαχείριση της πανδημίας. Ήδη έχουμε δημοσιεύσει μεγάλη σειρά εργασιών με τα συμπεράσματά μας και τις προβλέψεις μας. Ωστόσο, επειδή το θέμα αυτό είναι πολυσυνδές, όπως ορθά έχετε αντιληφθεί και γίνεται κατανοητό από την προσέγγιση σας στις έρευνες και συνεντεύξεις σας, φρονώ ότι μια σύντομη τοποθέτησή μου δεν είναι επί του παρόντος αναγκαία. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση και την επιλογή των ερευνητών με υψηλή διάκριση ανάμεσα στα 9 εκατομμύρια ερευνητών παγκοσμίως προέρχονται από τους δείκτες βασικών επιστημών, οι οποίοι προκύπτουν από περίπου 160.000 άρθρα και ερευνητικές εργασίες υψηλής απήχησης και επίδρασης.